Ένα φρικτό μαρτύριο έζησε ο Ισίδωρος στο τραυματισμένο σκυλί που κυκλοφορούσε αβοήθητο για μέρες στην περιοχή ανάμεσα στο Χουδέτσι και το Καταλαγάρι. Δεκάδες οδηγοί το είδαν εμόφυρτο να ζητά βοήθεια χωρίς κανείς να πράξει το αυτονόητο και να το μεταφέρει σε κτηνιατρίο που έφτασε τελικά με την παρέμβαση της αστυνομίας και εθελοντών που έμειναν συγκλονισμένοι μπροστά στο θέαμα που αντίκρισαν. Το σκυλί πραγματικά είναι σε μια κατάσταση που κινδύνευε η ζωή του. Πρέπει να είναι πρώην δεσποζόμενο, διότι φορούσε ένα λουρί το οποίο ήταν πολύ παλιό. Το σκυλί είναι υποσιτισμένο και από κάποιο χτύπημα, τραυματισμό, εσκεμμένο ή από ατύχημα, έχει μια μεγάλη πληγή στην πλάτη, η οποία είχε αρχίσει ψεμία με σκουλίκια να τρώνε το κρέας του και σε μεγάλο βαθμό μάλιστα. Εθελοντές το αναζήτησαν σε όλη τη διαδρομή χωρίς να καταφέρουν να το εντοπίσουν. Αργά το μεσημέρι της Δευτέρας, διερχόμενος οδηγός το είδε στο Καταλαγάρι και κάλεσε την αστυνομία αφού η εικόνα που αντίκρισε ήταν τραγική. Είχε σκουλίκια μέσα από μύγα. Έχει πληγή σε όλη τη ράχη και λίγο στο κεφάλι. Σαν να έχει έγκοβμα από ρόδα. Συγκλονισμένοι και οι αστυνομικοί ενημέρωσαν το γνωστό εθελοντή Γιώργο Ορφανίδη που το αναζητούσε και φρόντισαν μαζί με τον οδηγό να το μεταφέρουν στο κτηνιατρίο. Ειδοποίησα ένα φίλο μου, ο οποίος είναι κοντά στην περιοχή των Αρχανών και κοντά στην περιοχή που είπαν ότι είδαν το ζώο αυτό. Μετά από λίγο έφτασε η αστυνομία, η οποία είχε μαζί του στο σκυλί, μαζί με τον άνθρωπο ο οποίος το είδε και θέλησε να το βοηθήσει. Η κατάσταση του σκυλιού ήταν απερίγραπτη και με μεγάλη προσπάθεια οι γιατροί απομάκρυναν εκατοντάδες σκουλίκια που το έτρωγαν ζωντανό. Είχε πέσει θύμα τροχαίου ατυχήματος και εγκατάληψης. Σε ένα σημείο είναι πολύ βαθιά και έχει σοβαρή μόλυνση. Τα λευκά μας φέρα είναι αρκετά αυξημένα, είναι σχεδόν σε στάδιο ψημίας ας πούμε. Οι εθελοντές κάνουν έκκληση σε όλους τους πολίτες να μην αφήνουν αβοήθητα ζώα σε κατάσταση ανάγκης. Και όταν βλέπουν κάποιο ζώο, έτσι, πρέπει να μεριμνούν, να πράττουν αυτό που έχουν νομίζω σαν ηθική υποχρέωση που έχουμε όλοι μας. Να μην το αγνοήσουν και αν δεν μπορούν να κάνουν κάτι οι ίδιοι, να κάνουν την προσπάθειά τους να ενημερώσουν αυτούς που θα μπορέσουν να κάνουν. Να μην το αφήσουν στην τύχη του. Κινδυνεύει η ζωή του και είναι ζωή όπως είναι η δική μας ζωή, πρέπει να την υπολογίζουμε.